Προσφυγικός καταβλισμός Μόριας. Τα κοντέινερ και αυτοσχέδιες σκηνές έχουν γεμίσει. Πρόσφυγες και μετανάστες που φτάνουν στη Λέσβο κοιμούνται στο πάτωμα. Στο χώρο βρίσκονται περισσότεροι από 12.000 άνθρωποι. Αριθμός 4 φορές μεγαλύτερος από αυτόν που χωρούν οι υποδομές. Ο διοικητής του κέντρου υποδοχής και ταυτοποίησης ενημέρωσε την εισαγγελία πρωτοδικών ότι αδυνατεί να υποδεχτεί νέους εισερχόμενους, αφού δεν υπάρχει πλέον χώρος ούτε να σταθούν. Το ζήτημα των αυξημένων προσφυγικών ροών βρέθηκε στο επίκεντρο έκτακτης σύσκεψης που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Στη σύσκεψη αποφασίστηκε να συνεχιστούν τα μέτρα για την αποσυμφόρηση των νησιών, να ενισχυθούν οι δυνάμεις του λιμενικού σε σκάφη και προσωπικό στο Ανατολικό Αιγαίο, αλλά και να αυξηθεί η επιχειρησιακή εμπλοκή των εταίρων μας, δηλαδή της Frontex και του ΝΑΤΟ. Οι συνθήκες έγιναν ωραία και στιβαγμένη. Αποθήκη ψυχών. Δεν υπάρχει άλλη κατάσταση. Αν δεν γίνει άμεση αποσυμφόρηση, θα τους έχουμε στο λιμάνι της Μυτιλήνης. Κάμε την άμεση υλοποίηση, την αποφάσισα την άμεση υλοποίηση. Είναι κραυγή αγωνίας. Με βάση τα στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, το 2019 έως και τις 18 Σεπτεμβρίου έφτασαν στη χώρα μας 32.767 πρόσφυγες και μετανάστες. Πέρυσι, την ίδια περίοδο, ο αριθμός ανερχόταν σε 22.261. Έχουμε ένα κάμπ το οποίο είναι γύρω στις 5.000, είναι πταπλάσιος ο αριθμός από τη δυναμικότητά του. Ένα κάμπ που βρίσκεται πλέον μέσα στην πόλη. Καταλαβαίνετε τι βιώνουν καθημερινά οι κάτοικοι και κάτω από ποιες συνθήκες ανθρωπιστικής κρίσης ζουν οι ίδιοι μετανάστες πρόσφυγες σε ένα νησί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την αστυνομία, την τελευταία μόνο εβδομάδα έφτασαν στα νησιά του Βορείου Αιγαίου σχεδόν 3.000 άτομα. Πάμε ζωντανά, κυρίες και κύριοι, στην Λέσβο και τον Γιώργο Συνάνη από το Λέσβος, Γιάννη Συνάνη από το Λέσβος News. Γιάννη, καλησπέρα από την Αθήνα. Ποια είναι αυτή την ώρα η κατάσταση στο ακριτικό νησί του Αιγαίου? Νίκο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα από τη Μυτιλήνη. Στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, Νίκο, η κατάσταση είναι δραματική, απελπιστική. Και ιδιαίτερα στη Λέσβο, όπου στο κέντρο υποδοχής ταυτοποίησης της Μόριας, το οποίο έχει φτιαχτεί για να φιλοξενήσει 3.000 μετανάστες, αυτή τη στιγμή συνοστίζονται περισσότεροι από 12.000, με αποτέλεσμα ο υπεύθυνος εκεί του hot spot να έχει προσφύγει στον εισαγγελέα ζητώντας την παρέμβασή του, δεδομένου ότι δεν χωράει ούτε ένας όρθιος μετανάστης πλέον, με τους μετανάστες που πηγαίνουν εκεί να ξαπλώνουν σε ό,τι βρουν, σε χαρτόκουτες έξω στα γύρω χωράφια της, έξω από το camp, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Θα πρέπει να σας πω ότι ήδη ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, ο οποίος μου μίλησε λίγο πριν μπει στη σκέψη υπό τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, ότι από Δευτέρα μαζί με τον Δήμαρχο Μυτιλήνης, τον κύριο Στρατή Κίτελη, όπως και τον Δήμαρχο Δυτικής Λέσβου, τον κύριο Ταξιάρχη Βέρο, είναι αποφασισμένοι να πραγματοποιήσουν συλλαλητήρια και δυναμικές κινητοποιήσεις προκειμένου να λυθεί επιγόντως το θέμα, το οποίο δεν πάει παρακάτω, όπως τονίζω. Είναι προφανές, Γιάννη Συνάνη, ότι ο Ερντογάν το είπε και το έκανε, έχει ανοίξει την Στρόφιγγα. 2.500 έχουν περάσει από τα τουρκικά παράλια στα ελληνικά νησιά από τις αρχές της εβδομάδας μέχρι σήμερα και δεν χωράει πλέον ούτε ένα στα κέντρα υποδοχής. Είναι κατά πολύ, πολύ, πολύ υπεράριθμοι οι μετανάστες. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιάννη Συνάνη, να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη Συνάνη για την ενημέρωση.